Ήταν ένα παιχνίδι που γνωρίζαμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, ξέραμε πώς παίζει ο αντίπαλος, δουλέψαμε πολύ στη βδομάδα. Δεν καταφέραμε να τελειώσουμε, είχαμε 7 πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο μήχρο να βάλουμε γκολ, δεν τα καταφέραμε. Παρότι ξέραμε πώς παίζει ο αντίπαλος, δουλέψαμε την εβδομάδα, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να κάνουμε έργο αυτά που δουλέψαμε. Ήταν δεδομένο ότι μετά από 2 καλές εμφανίσεις και νίκες, ότι η ομάδα συνήθως στο ποδόσφαιρο είναι νόμος αυτός, κάνει κάποια κοιλιά. Δεδομένου και ο αντίπαλος είναι στις ομάδες που παλεύουν, μιλήσαμε πολύ ώστε να μην τον υποτιμήσουμε. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτά που είχαμε δουλέψει όλη τη βδομάδα. Κρίμα, γιατί τα παιδιά αδικούν τον εαυτό τους. Περίμενα περισσότερα πράγματα σήμερα. Στη φωτιά, θεωρείτε ότι η τελευταία φάση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα? Ήταν πέναλτι, πώς το είδατε? Δεν στέκομαι εκεί. Το παιχνίδι μπορούσαμε να το έχουμε καθαρίσει πολύ νωρίτερα. Αφήστε τους διαιτητές. Οι διαιτητές κάνουν πολύ καλά δουλειά τους. Αν ασχολούμαστε με τους διαιτητές, πάντα θα βρίσκουμε όλο φαντάσματα, θα βλέπουμε και όλο άλλα πράγματα. Τον εαυτό μας πρέπει να κοιτάξουμε. Εμείς, αν είχαμε τελειώσει τις φάσεις όπως έπρεπε να τις είχαμε τελειώσει, δεν θα φτάσουμε στην τελευταία φάση. Οι διαιτητές προσπαθούν να κάνουν δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν. Ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του στον καθρέφτη, να κάνει αυτός καλύτερα τη δουλειά του, και αν την κάνει, δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τους διαιτητές. Θα κάνετε κάποιες αλλαγές? Πώς το βλέπετε το επόμενο παιχνίδι? Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, σε ένα γήπεδο όπως είναι το στρατόπεδο, με ειδικές συνθήκες, με μια ομάδα που παλεύει και αυτή στα ίδια επίπεδα με εμάς. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Πάρα πολύ προσπάθεια. Εφόσον χύσαμε σήμερα την καρδάρα με το γάλα που γεμίσαμε στις 2 προηγούμενες αγωνιστικές, πρέπει να πάρουμε βαθμούς εκεί, να διορθώσουμε αυτό που κάναμε μέσα στην έδρα μας. Δεν εκμεταλλευόμαστε την έδρα μας. Ενώ κάνουμε ευκαιρίες, δεν είμαστε εύστοχοι. Αν είχαμε αυτό, θα πηγαίναμε με άλλο αέρα στο Φαρέ. Τώρα θα πρέπει να πάρουμε και εκεί βαθμούς. Δεν καταφέρατε για ένα ακόμα μάτς να πάρετε την νίκη, ωστόσο για δεύτερο συνεχόμενο μάτς πήρατε μια ισοπαλία έναντι ενός δύσκολου αντιπάλου. Τι θα θέλατε να μας πείτε λίγο για το παιχνίδι? Όντως, έτσι όπως τα λέτε είναι. Εμείς περάσαμε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Καλαμάτας μια δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε 2 αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, τα γνωρίζετε, συν κάποιους τραυματισμούς κάποιων βασικών παιχτών, του Κωστόπουλου, του Παΐδη. Αυτό μας, εκ του αποτελέσματος, μας έκανε τη συνέχεια πολύ δύσκολη. Ποντάραμε πάρα πολύ στην ψυχολογία, ζητήσαμε από τα παιδιά να δώσουν κάτι παραπάνω, τώρα που η ομάδα έχει αυτές τις απουσίες. Τα παιδιά το καταθέσαν στο γήπεδο στο 100% και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι με τις υπεργογίες σήμερα. Ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από αυτά τα 2 παιχνίδια, τα εκτός έδρας τα συνεχόμενα. Η ομάδα πήρε 2 βαθμούς, είναι πολύτιμη, συνεχίζουμε και τώρα κοιτάμε πιο αισιόδοξα το μέλλον. Πού θεωρείτε ότι κρίθηκε σήμερα, τι σας εμπόδισε σήμερα να πάρετε την νίκη, μιας και προηγηθήκατε στο σκορ, κάνατε και κάποιες φάσεις, ωστόσο δεν τελεσφόρησαν? Όταν έρθει να παίξει η υπεργογία με την ομάδα της υπεργογίας, παραδοσιακά η ομάδα της υπεργογίας είναι μια πολύ καλή ομάδα, παίζεις εκτός έδρας, μέσα σε μια δύσκολη έδρα, ξέρεις από πριν ότι θα σου δοθούν 2-3 καλές ευκαιρίες να τις κάνεις γκολ. Εμείς ευτυχήσαμε να κάνουμε ένα γκολ. Από εκεί και μετά νομίζω ότι και η υπερχογία έκανε αρκετές ευκαιρίες και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε άνετα να έχει προηγηθεί. Νομίζω ότι το 1-1 είναι δίκαιο αποτέλεσμα και για τις 2 ομάδες. Το κρατάμε αυτό και συνεχίζουμε.